Η σημερινή μας κινητοποίηση αποφασίστηκε σε μια μαζική σύσκεψη σωματείων και συναδέλφων συμβασιούχων από όλους τους χώρους του Δημοσίου, Υγεία, Παιδεία, ΟΤΑ και ήρθε ως συνέχεια της πρωτοβουλίας 118 και πλέον συνδικαλιστικών οργανώσεων και επιτροπών αγώνα συμβασιούχων προκειμένου να διαμορφωθεί και να υιοθετηθεί μια συγκεκριμένη πρόταση που αφορά στην άρση κάθε συνταγματικής απαγόρευσης για τη μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων του Δημοσίου. Αποφασίσαμε επίσης αυτή τη σύσκεψη ότι δεν πρόκειται να κάτσουμε με σταυρωμένα χέρια. Να δεχθούμε τις ελαστικές σχέσεις εργασίας, τις συμβάσεις ορισμένου χρόνου που διαρκούν δεκαετίες και πλέον ως κανονικότητα. Αποφασίσαμε να ενώσουμε τη φωνή μας με όλους τους συναδέλφους μας πανελλαδικά και να ζητήσουμε ως αρχή την κατάργηση των διατάξεων του άρθρου 103 του Συντάγματος και κάθε άρθρου που λειτουργεί ως εμπόδιο για τη μονιμοποίηση των συμβασιούχων. Αυτή την ώρα ανάλογη κινητοποίηση γίνεται και στην Αθήνα. Μάλιστα συνάδελφοι από νοσοκομεία και δήμους του νομού βρίσκονται εκεί, όπου στο πλαίσιο της θα επιδοθεί ψήφισμα προς τη Βουλή σε όλα τα κόμματα πλην της ναζιστικής Χρυσής Αυγής. Τα τελευταία χρόνια, συνάδελφοι, όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι, μόνιμοι και συμβασιούχοι, ζήσαμε σημαντικούς αγώνες για το δικαίωμα στη μόνιμη και σταθερή εργασία. Ποιος δεν θυμάται τους μαζικούς και μαχητικούς αγώνες των συμβασιούχων στους ΟΤΑ? Ποιος δεν θυμάται τους αγώνες των συμβασιούχων των νοσοκομείων και πρόσφατα τους χιλιάδες απεργούς, διαδηλωτές, αναπληρωτές, εκπαιδευτικούς? Θυμόμαστε όλοι την Ευρωπαϊκή Οδηγία που έλεγε ότι οι συμβάσεις που διαρκούν πάνω από 24 μήνες πρέπει να μετατρέπονται σε αορίστου χρόνου. Όχι βέβαια γιατί ξαφνικά έγινε φιλεργατική Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά για να επιστήσει την προσοχή στους ηθήνοντες. Η εντολή είναι ρητή. Απολύστε τους πριν να συμπληρώσουν το 24μηνο. Άλλωστε, οι ελαστικές σχέσεις εργασίας, οι συμβάσεις με ημερομηνία λήξης, κάποιες ακόμα και μιας μέρας, φέρνουν φαρδιά πλατιά την υπογραφή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προωθούνται από αυτήν και οι πρόθυμες κυβερνήσεις, συμφωνώντας προς αυτή την κατεύθυνση, τις υλοποιούν. Τώρα, προεκλογικά η κυβέρνηση λέει ότι θα κάνει προσλήψεις στο δημόσιο. Κοροϊδεύει, συνάδελφοι, όπως κοροϊδεύει η Νέα Δημοκρατία όταν καταγγέλει την κυβέρνηση για τις υποτιθέμενες προσλήψεις. Κυβέρνηση και Νέα Δημοκρατία με μοιρασμένους ρόλους δουλεύουν από κοινού για την εξαπάτηση των εργαζομένων, τη μακροημέρευση του εκμεταλλευτικού συστήματος. Συναδέλφες και συνάδελφοι, δυστυχώς δεν αντιμετωπίζουν μόνο οι κυβερνήσεις τους συμβασιούχους ως εργαζόμενους β' κατηγορίας, αλλά και συνδικαλιστικές ηγεσίες που αρνούνται να τους εγγράψουν ως μέλη τους στα σωματεία, στις ομοσπονδίες, ακολουθώντας τον δρόμο που χάραξε η ΑΔΔΗ. Στα σωματεία τους βλέπετε εγγράφουν μόνο τους μόνιμους και αορίστου, που έτσι πως πάνε τα πράγματα θα αποτελούν σε λίγο στις υπηρεσίες ικτρή μειοψηφία, είδος προς εξαφάνιση. Εκ των πραγμάτων λοιπόν, η οργάνωση του αγώνα πέφτει στα σωματεία, στις ομοσπονδίες που το παλεύουν, που έχουν σταθερή γραμμή πάλης τη σύγκρουση με τις αντιλαϊκές, αντεργατικές πολιτικές της κυβέρνησης και του αστικού κράτους, που εχθρεύεται τους δημοσίους υπαλλήλους, τη σύγκρουση με τα μεγάλα συμφέροντα ως όρο και προϋπόθεση για την ικανοποίηση των δίκαιων αιτημάτων μας. Μας έλεγαν προσκρούει, αντίκειται, έβηχες λέξεις, στο άρθρο 103. Σήμερα ανοίγει στην Ολομέλεια η συζήτηση για την αναθεώρηση του Συντάγματος. Ιδού η Ρόδος λοιπόν, ιδού και το πείδημα. Αφού κόπτονται τόσο πολύ για τους συμβασιούχους, ας προχωρήσουν στην κατάργηση κάθε συνταγματικής απαγόρευσης που βάζει εμπόδια στη μονιμοποίησή τους. Τέλος λοιπόν στα ψέματα και στις ψευτοδικαιολογίες. Συνάδελφοι, δεν έχουμε αυταπάτες. Ξέρουμε πολύ καλά τι είναι το αστικό σύνταγμα. Ξέρουμε ότι στην ουσία κατοχυρώνει την εξουσία της κυρίαρχης τάξης. Ότι κάθε φορά και σε κάθε αναθεώρησή του εντάσσονται σε αυτό αντεργατικές διατάξεις αντιδραστικού χαρακτήρα. Φυσικά, το εργατοϋπαλληλικό κίνημα πρέπει να βγαίνει μπροστά, διεκδικώντας, απαιτώντας την κατάργηση κάθε τέτοιες διάταξης που λειτουργεί ως τροχοπέδηση ζωή του. Αυτό κάνουμε και τώρα. Απαιτούμε να κατεργηθεί κάθε διάταξη που απογορεύει επί της ουσίας ένα κόσμο να εργάζεται με ενιαία, σταθερή και μόνιμη σχέση εργασίας. Το αίτημά μας και ταυτόχρονα η πρότασή μας που έχει διαμορφωθεί και υιοθετηθεί, όπως είπαμε, από 108 και πλέον συνδικαλιστικές οργανώσεις έχει ως εξής. Το δικαίωμα συνεργασία στη σταθερή και μόνιμη δουλειά είναι αδιαπραγμάτευτο και κατοχυρωμένο για όλους μας.
Ως εκ τούτου, απαλήφεται αυτό, από το άρθρο 103 και το σύνολο του συντάγματος κάθε διάταξη που απογορεύει τη μετατροπή των συμβάσεων αορίστου χρόνου. Εφ' εξής, κατοχυρώνεται από το Σύνταγμα και επιβάλλεται υποχρεωτικά σε όλες τις υπηρεσίες του Δημοσίου η μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων. Συναδέλφισες και συνάδελφοι, ξεκαθαρίζουμε ότι δεν πρόκειται να μπούμε στην κυβερνητική λογική που λέει ελάτε να συζητήσουμε τα κριτήρια πρόσληψης, δηλαδή ελάτε να συνονοηθούμε ποιοι θα απολυθούν και ποιοι θα μείνουν. Δεν θα μπούμε στη λογική του διαχωρισμού των εργαζομένων. Δεν θα μπούμε στη λογική της ανθρωποφαγίας που επιδιώκει η κυβέρνηση. Παλεύουμε για τα δίκια μας και δεν κάνουμε βήμα πίσω. Απαιτούμε εδώ και τώρα μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων. Εδώ και τώρα μονιμοποίηση όλων των αναπληρωτών εκπαιδευτικών που δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είναι συμβασιούχοι. Εδώ και τώρα μαζικοί διορισμοί μόνιμου προσωπικού ότι ξανακαλυφθούν τα κενά στην παιδεία, στην υγεία, στη δημόσια και τοπική διοίκηση, σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες. Λεφτά για τη μόνιμη εργασία και όχι για του νάντου τα σφαγεία. Εκεί δίνουν τα λεφτά με το τσουβάρι. Συναδέλφισες, συνάδελφοι, το τέλος αυτής της κινητοποίησης ασηματοδοτήσει την έναρξη ενός μαζικού, μαχητικού, ενιαίου αγώνα που θα δώσουμε από κοινού όλοι οι δημοσιοπαλλοί, ενωμένοι, συμβασιούχοι, μόνιμοι, αορίστου χρόνου, γιατί ο αγώνας για μόνιμη και σταθερή δουλειά μας αφορά όλους. Άλλωστε, συνάδελφοι, αυτός ο αγώνας δεν πρόκειται να περιοριστεί στο πλαίσιο μιας συζήτησης για την αναθεώρηση του συντάγματος. Η αρχή έγινε, αυτός ο αγώνας θα συνεχιστεί και θα ενταθεί. Μας θέλουν διασπασμένους, μας θέλουν με σκυμμένο το κεφάλι, θέλουν να αποδεχθούμε τούτη τη βαρβαρότητα ως κανονικότητα, ας μην τους κάνουμε τη χάρη, συνάδελφοι. Πάμε δυνατά, συνεχίζουμε, κλιμακώνουμε τον αγώνα μας. Εδώ, εδώ είναι τα σηκώ, γιατί εμείς δεν ζούμε χωρίς μισθό, χωρίς εσένα. Ότι δεν βρεθήκαμε ούτε με την κυρία Νοτοπούλου ούτε με τον κύριο Αγγελόπουλο, το γραφείο Πρωθυπουργού. Ήτανε υπάλληλοι του γραφείου του Πρωθυπουργού και του γραφείου της Υπουργού. Μας είπανε, σημείωσαν τα αιτήματά μας, είπανε θα τα μεταφέρουν αρμοδίως. Γνωρίζετε, την έχουμε κάνει άπειρες φορές αυτή την κουβέντα, δεν περιμένουμε και πολλά πράγματα. Εμείς όμως, αφού βρεθήκαμε συνάδελφοι όλοι μαζί, να συνεχίσουμε τον αγώνα μας, όλοι μαζί, συμβασιούχοι και μόνιμοι, κανείς να μην νιώθει μόνος του, και να γίνουμε περισσότεροι. Ακόμα θα γίνουμε περισσότεροι, η Επιτροπή Αγώνα που έχει βγει από τη σύσκεψη να μπει μπροστά, να οργανώσουμε τον αγώνα μας και προχωράμε. Εντάξει.